Καμιά εβδομάδα άκουσα το Δήμαρχο Ιωρδέας να λέει. Ανησυχία προκάλεσε στο προσωπικό του ΑΕΣ Καρδιάς η είδηση πως σε συνάντηση της Ομοσπονδίας και Σωματείων Ενέργειας με τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη προέκυψε αδυναμία διεκδίκησης παράταση των ωρών λειτουργίας του σταθμού. Σήμερα το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πραγματοποίησε ενημέρωση του προσωπικού στους χώρους του ΑΕΣ Καρδιάς. Η πρόταση της ΓΕΝΟΠ είναι να κλείσουν εντός του 2018 οι μονάδες 1 και 2 του σταθμού, να γίνει αναδιοργάνωση του προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και να τεθούν εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3 και 4 του ΑΕΣ Καρδιάς μόνο όταν μπει στο σύστημα ο νέος σταθμός του Λεμαΐδα 5 που την περίοδο αυτή κατασκευάζεται. Μήπως έχουμε αλλαγή πλεύσης, μήπως τεθεί εκτός λειτουργίας η 1-2 και παίξει πολύ πιο εύκολα η 1-2 του αμυντέου. Κι αν επαναλαμβάνω η 3-4 δεν πιάσει τα όρια και δεν πετύχει η αποθείωση, τότε ναι, το πρόβλημα θα είναι στον Άγιο Δημήτριο, φίλε Κώστα, και όχι στην καρδιά. Γιατί τέλος η καρδιά, θα επανέλθω σε αυτό που ξεκίνησα, ή θα δουλέψει έναν χρόνο παραπάνω, μέχρι που να μπει 5-1,5, ή δεν θα δουλέψει. Μέσα από αυτήν ναι, την πολιτική θα έχουν ωφέλη τα συμφέροντα, η ΔΟΗ, οι τοπικές κοινωνίες, όλη η χώρα. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να πάμε την επόμενη μέρα. Μπήκαμε όλοι σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Και θα τον παλέψουμε έως το τέλος και η παρουσία μας εδώ σήμερα αυτό το χαρακτήρα έχει. Με το δεδομένο που μας προέκυψε, αυτόν τον αγώνα που κάναμε διαχρονικά για να μπορέσουμε να δώσουμε την παράταση ωρών λειτουργίας των μονάδων. Και είδατε ποια ήταν τα αποτελέσματα και απαντήσεις που δόθηκαν. Νομίζω ότι αν βγει εκτός η καρδιά, είναι τεκμηριωμένο αυτό, το λέει και η διοίκηση και ο πρόεδρος της επιχείρησης. Μπαίνει σε περιπέτεια ο ενεργειακός εφοδιασμός, η ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Εάν συμβεί αυτό, ήδη εμείς έχουμε συζητήσει με τον Σπάρταγο, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Όπως στη δικαιοσύνη έχουμε προσφύγει ήδη για την αποεπένδυση. Για το θέμα εξέδωσαν σήμερα ανακοίνωση οι 4 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης. Σε αυτήν αναφέρουν τα εξής. Δηλώνουμε ότι είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην παράταση των ωρών λειτουργίας του ΑΕΣ Καρδιάς για την στρατηγική σημασία την περιοχή. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία για αυτό το σκοπό. Επλέον αναφορά έγινε στο προηγούμενο πολιτικό σύστημα που, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, προκάλεσε τα σημερινά προβλήματα στη ΔΕΗ. Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής. Η παράταση των ωρών λειτουργίας πρέπει να κερδιθεί διότι αφορά την επάρκεια και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, την ομαλή συνέχεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της θέσης των εργαζομένων σε αυτή, τη σταθερότητα της τοπικής οικονομίας και παραγωγής και την εξασφάλιση της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Λεμαΐδας.